Συνεχίστηκαν για τρίτη συνεχόμενη Πέμπτη οι εκδηλώσεις του Κοσμοχώουμ που λαμβάνουν χώρα στην Χερσόνησο της Παναγίας. Η τηλεόραση του Σέντερ βρέθηκε στον Φάρο, όπου ακούστηκε ένα πανόραμα της 100χρονης ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού. Η Σοφία Νεοχωρίτου, από οικογένεια με έντονη μουσική κουλτούρα, συνεχίζει την παράδοση, αφήνοντας έντονα το στίγμα της στη μουσική πραγματικότητα της Ελλάδος. Είναι η τρίτη συνεχόμενη φορά, όπως είπατε, σε τρία διαφορετικά σημεία και αυτό λόγω των υγειονομικών πρωτόκολλων που υπάρχουν τώρα λόγω του κορονοϊού. Βλέπω ότι ο κόσμος όσο πάει αγκαλιάζει και πολύ περισσότερο τις εκδηλώσεις του Κοσμοχώουμ. Μπορεί να υπάρχουν καρέκλες αυτή τη στιγμή που να φαίνονται άδειες, αλλά βλέπετε ότι ο κόσμος έρχεται συνέχεια. Ήταν εκδηλώσεις στο Κοσμοχώουμ πολύ έτσι πρωτότυπες και νομίζω ότι από εδώ και πέρα σε κάθε Κοσμόπολη αυτή η περίοδος θα γίνεται. Ελπίζουμε να απολαύσετε την όμορφη συναυλία από τους πάρα πολύ άξιους καλλιτέχνες. Με τη Σοφία γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που ήρθε η ώρα να συνεργαστούμε και σε αυτό το επίπεδο. Και με τον Σωτήρη επίσης. Ο Θανάσης είναι από τους νεότερους μουσικούς, από τα νέα ταλέντα στο Κανονάκι και θα το διαπιστώσετε ήδη μέσα από την σημερινή συναυλία. Σας εύχομαι λοιπόν καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και εύχομαι και στους μουσικούς καλή επιτυχία. Γιατί θα τρελαθώ.